Σε άλλο θέμα τώρα ανακοινώθηκαν τα τελικά στοιχεία της Eurostat για τον πληθωρισμό του Ιανουαρίου. Σύνδεση με τον Χρυσό Τζούφι. Μοτζούφι καταγράφεται μία από τις μεγαλύτερες μειώσεις στο γενικό δίκτυο. Ωστόσο, ο Χρυσό στο το πληθωρισμό στροφίμων, αυτός που σέρνει και την κούρσα του πληθωρισμού. Ναι, να τα πάρουμε με τη σειρά. Γενικά η πτώση του... Υπά... υπάρχει παρατηρείται πτώση του πληθωρισμού. Αναπάντεχη με βάση τι δηλώσει που είχε κάνει η Κριστίν Λαγκάρντι, η οποία είχε πει ότι θα υπάρχει βράχη χρόνια μια αύξηση του πληθωρισμού. Βλέπουμε ότι στην Ευρωζώνη ...είναι στο 2,8% από 2,9% τον Δεκέμβριο... ...και η Ελλάδα στο 3,2% από 3,7% τον Δεκέμβριο. Σε μηνιαία δε βάση η Ελλάδα είχε την τέταρτη μεγαλύτερη μηνιαία μείωση του πληθωρισμού. Στα τρόφιμα όμως, όπως είπες ο πρωταθλητρισμός συνεχίζεται. Βλέπουμε ότι η Ευρωζώνη είναι στο 4,8% η Ελλάδα στο 8,3%. Δεύτερος πιο υψηλός πληθωρισμός τροφίμων πίσω μόνο από τη Μάλτα με 11%. Πάμε να δούμε και πού απονάει περισσότερο το πορτοφόλι των Ελλήνων καταναλωτών. Το αρνεί, στην, ε, είμαστε στην πέμπτη πιο α, ακριβότερη θέση, στα ψάρια στην τέταρτη, στα τυριά στην τέταρτη. Στο βούτυρο παρατηρείται γενική μείωση των τιμών, αλλά έχουμε με στην Ελλάδα την μικρότερη μείωση. Στο ελαιόλαδο Είμαστε στη δεύτερη θέση, μάλιστα αυξήθηκε ο πληθωρισμός εδώ, έχει φτάσει πια στο 67%. Στα φρούτα στη δεύτερη θέση, στα λαχανικά στην πέμπτη θέση. Για να είναι όμως ολοκληρωμένο το ρεπορτάζ, πρέπει να πούμε ότι παρατηρείται και σημαντική πρόοδος στο ψωμί, όπου η αύξηση του πληθωρισμού είναι μικρότερη στην Ελλάδα από ό,τι στην Ευρώπη, και στο γάλα και στο τυρί, όπου η μείωση του πληθωρισμού, έχουμε μείωση πια, είναι μεγαλύτερη από ό,τι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστούμε πολύ.